Εμείς είμαστε μια ομάδα τεχνική που προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα. Δυστυχώς παίζουμε σε ένα γήπεδο το οποίο είναι ακατάλληλο για να παίζουν ποδοσφαιριστές στη γάμα εθνική. Εδώ είναι για παιδιά ακαδημίες, δεν είναι για να παίζεις ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίξαμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Φάγαμε ένα γκολ από 30 μέτρα. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Προσπαθήσαμε, γεμίσαμε την περιοχή, βάλαμε αλλαγές. Το γυρίσαμε σε 3-5-2, γεμίσαμε την περιοχή. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε κανένα αποτέλεσμα εδώ πέρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα του. Αλλά νομίζω ότι αν αγαπάμε το ποδόσφαιρο και είστε πολλοί που το αγαπάτε, δεν πρέπει να γίνονται παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο. Όχι, δεν είναι μόνο γιατί χάσαμε εμείς το παιχνίδι. Είναι και για τους γηπεδούχους εδώ, για τους προσκυνητές. Είναι ακατάλληλο αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο είναι πέτρα μέσα. Ωστόσο, αυτό και μόνο δικαιολογία και μήνυμα της ομάδας. Δεν είναι δικαιολογία. Απλώς εμείς πρώτη φορά παίζουμε τα παιδιά σε πλαστικό. Εμείς εκεί πέρα πάνω στην περιοχή ούτε πλαστικό έχουμε. Προσπαθήσαμε να βρούμε ένα γήπεδο για να κάνουμε προπόνηση. Και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν δυσκολίες. Άλλο κοντρόλ κάνεις εδώ, άλλα ένα-δύο, άλλο passing game γίνεται, όπως καταλαβαίνει. Δεν είναι δικαιολογία, χάσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Πώς είναι τις ιστορικές ομάδες, οι στόχοι φετινοί? Οι στόχοι φετινοί, εμείς έχουμε βάλει νέα παιδιά. Οι στόχοι είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Δεν έχουμε βλέψει για κάτι άλλο, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν δυνατές ομάδες στον όμιλο που έχουν εξοδέψει πάρα πολλά εκατομμύρια. Εμάς ο στόχος είναι να κάνουμε φέτος, είναι η δεύτερη χρονιά που είμαι στον Ορδαϊκό, να κάνουμε μια ομάδα με νέα παιδιά, ώστε να είναι έτοιμοι για το επόμενο πρωτάθλημα. Κόουτσε, είστε ευχαριστημένος από την απόδοση των σας. Όχι. Μας είπατε για το γήπεδο, αλλά για τους παίκτες σας μετράμε μία-δύο φάσεις. Έτσι όπως θέλετε, δεν είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστώ από την αρχή. Δεν έχουμε δημιουργήσει ούτε ένα σουτ έξω από την περιοχή. Τραβάγαμε τα πόδια μας. Πιο πολλά παιδιά φοβόντουσαν να παίξουν από το γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία, απλώς δεν ήμασταν καλοί σήμερα, χάσαμε δίκαια το παιχνίδι. Αυτό είπα από την αρχή, δεν ψάχνω δικαιολογίες. Έτσι, χάσαμε το παιχνίδι.